Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην Αθήνα. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της Ρομπέρτα Μέτσολα ότι έλαβε αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη. I received a request from the competent authorities in Belgium for the parliamentary immunity of Alexis Georgoulis to be waived. This request is referred to the Committee on Legal Affairs. Οι εξελίξεις πήραν καταιγιστικό ρυθμό. Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως την καταγγελία εναντίον του Αλέξη Γεωργούλη για σεξουαλική κακοποίηση είχε κάνει μια Ελληνίδα συνεργάτης της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής διέψευσε τις καταγγελίες την ώρα που από την Κουμουνδούρου γινόταν γνωστή η έξοδός του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προς μεγάλη μου έκπληξη πληροφορούμε ότι υποβλήθηκε σε βάρος μου καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν 3 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή δεν θέλω επουδενή να επηρεάσω τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλα τα επίπεδα, με ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των οργάνων του κόμματος και υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του κόμματος καθώς και από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι και σοκαριστικό. Είναι πραγματικά κάτι που μας έχει σοκάρει όλους στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σοκάρει όλους και όλες, ειδικά τις γυναίκες. Χθες μάθαμε τι ακριβώς συμβαίνει στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργούλη. Και αμέσως μετά, σε 15 μόλις λεπτά, άμεσες οι διαδικασίες, απομακρύνθηκε και από το κόμμα, απομακρύνθηκε όμως και από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις στον κόσμο που τον εξέλεξε. Ή την οποία κατέχει στο Ευρωκοινοβούλιο και την οποία την εξελέγει μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Να σκεφτεί, να αξιολογήσει και να την επιστρέψει. Μια ανακοίνωση πάντως του ΠΑΣΟΚ αργά το βράδυ έδωσε άλλη διάσταση στην υπόθεση. Καθώς ήρθε στον απόϊχο δημοσιευμένων πληροφοριών που υποστήριζαν πως η καταγγέλουσα ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση, Χαριλάου έδινε κάποιες επιπλέον πληροφορίες για την καταγγελία που αφορά όπως υποστήριζε στο 2020, αλλά έριχνε και βέλη στον ΣΥΡΙΖΑ για διαρροή πληροφοριών για το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία. Κριτική που πάντως η Κουμουνδούρου απορρίπτει. Η υπόθεση για την οποία ζητήθηκε η άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Γεωργούλη αφορά σοβαρά ποινικά δικήματα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται πρωτίστως από τον ελεγχόμενο από τη δικαιοσύνη. Κανείς άλλος δεν έχει δώσει πολιτικές προεκτάσεις παρά μόνο ο ίδιος. Το αίτημα άρσης της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη είναι προϊόν έρευνας των βελγικών αρχών έπειτα από καταγγελία που έγινε το 2020. Πρέπει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο εμπλεκόμενος στη δικαιοσύνη να προσέχει πολύ στο πώς τοποθετείται και δεν πρέπει να δίνονται πολιτικές προεκτάσεις στην υπόθεση. Οι πολιτικές προεκτάσεις έδωσε ο ίδιος ο εμπλεκόμενος, κάποιοι δήθεν δικαιωματιστές από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κόπτονται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι οι ίδιοι που έσπευσαν να διαρρεύσουν ονόματα, ουσιαστικά παραβιάζοντας οποιαδήποτε έννοια ποινικής προδικασίας. Το θεωρώ αδιανόητο και κατηγορηματικά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ότι εμείς θα είχαμε κάποιο λόγο να κάνουμε αυτή τη διαρροή. Στοιχείο που πυροδοτεί τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση που ακολούθησε ήταν ο χρόνος που έγινε γνωστό το ζήτημα των καταγγελιών εναντίον του Αλέξη Γεωργούλη. Η καταγγελία που έγινε το 20, ναι, δεν είχε πάρει ο Τσίπρας χαμπάρι. Άσε τώρα. Είμαστε χαζοί. Δεν μπορεί να το ξέρει. Μια στοιχειώδη νοημοσύνη δεν έχουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά πως όταν έφτασαν φήμες στην Κουμουνδούρου την περασμένη χρονιά για κακή συμπεριφορά από τον Αλέξη Γεωργούλη, με εντολή Τσίπρα εκλήθη ο Ευρωβουλευτής να δώσει εξηγήσεις. Η καταγγελία ήρθε το 22. Ήρθε τον Ιούνιο και την ερευνήσαμε, με εντολή του Αλέξη Τσίπρα ερευνήσαμε την υπόθεση, ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να υπάρχουν σκιές σε αυτή την ιστορία. Φήμη, κουτσομπολιό, αν θέλετε, στον αέρα. Όταν όμως έφτασε στην ευρωομάδα μας, τότε αμέσως κινήθηκαν και διαδικασίες. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: Παιδιά, ψάχτε το αυτό, είναι σοβαρό για να τα αφήσουμε έτσι. Ζητήθηκε από τον κύριο Γεωργούλη να έρθει και να πει τι γίνεται. Το διέψευσε κατηγορηματικά, πρέπει να σας πω. Αναντίστοιχη ήταν η αμηχανία, μάλλον, του ΣΥΡΙΖΑ, διότι από τη μία βγήκε και είπε ότι ζήτησε από τον Γεωργούλη να μην είναι μέλος ευρωομάδας, από την άλλη, ο Γεωργούλης είπε ότι παραιτήθηκε μόνος του. Μας προβληματίζει πάρα πολύ προφανώς αυτή η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά, καταρχήν από την πλευρά των γυναικών, κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία, που καταγγέλουν στο πλαίσιο, ας πούμε, της διαδικασίας που έχει ονομαστεί MeToo τα τελευταία χρόνια.